Μέχρι τα τέλη Μαρτίου αναμένονται τα 40 προσφυγόπουλα στον πεντάλοφο του Δήμου Βοΐου. Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού και μένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες στο κτίριο της μαθητικής εστίας του χωριού, όπου θα φιλοξενηθούν τα παιδιά. Μάρτιος του 2019. Σήμερα η τηλεόραση του Φλάς και η εκπομπή Ο Φλάς στους δρόμους βρίσκεται στον πεντάλοφο του Δήμου Βοΐου, στα 1060 μέτρα υψόμετρο. Και συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του χωριού, Κώστα Χοδροκώστα. Κύριε Χοδροκώστα, βρισκόμαστε έξω από τη μαθητική εστία Πενταλόφου που διαχρονικά φιλοξενεί πολύ κόσμο. Ακριβώς όπως το λέτε, φιλοξενεί παιδιά που φοιτούν στα σχολεία του Πενταλόφου. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε παιδιά από τη γειτονική χώρα την Αλβανία. Ως κοινοτικό συμβούλιο όμως αποφασίσαμε πριν 3 χρόνια περίπου να φιλοξενήσουμε και παιδιά προσφυγόπουλα. Είμαστε στο τέλος αυτής της διαδικασίας και είμαστε ευτυχείς που το πετύχαμε. Ένα έργο δύσκολο, ήθελε πολλές μελέτες, αγωνιστήκαμε πάρα πολύ. Τα καταφέραμε όμως πάντα με τη στήριξη όλων και θα φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες, πιστεύω σε 15 με 20 μέρες, 40 προσφυγόπουλα. Πάνω σε αυτό το τομέα θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους εμπλέκονται, τον Δήμαρχο Βοΐου, τον Δημήτρη του Λαμπρόπουλου, την Αντιδήμαρχο Βοΐου, τη Ζάρα τη Φωτεινή, τον Περιφερειάρχη μας, τον Θεόδωρο τον Καρυπίδη, που είναι πάντα στο πλευρό μας, μας στηρίζει, τον Παναγιώτη τον Πλαγκιντά, τον Αντιπεριφερειάρχη. Δεν μας καλάει ποτέ σε χατήρι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το βουλευτή Κοζάνης, τον Γιάννη τον Θεοφύλακτο. Ήταν πάντα στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή, μας στήριξε σε όλα τα σημεία του προγράμματος και μαζί αγωνιστήκαμε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Άρα τώρα να πούμε ότι όσον αφορά για τη δομή, τα 40 προσφυγόπουλα θα φιλοξενηθούν στη μαθητική εστία που βλέπουμε πίσω μας. Όσον αφορά το θέμα του προσωπικού. Έχουν γίνει προσλήψεις, έχουν ολοκληρωθεί οι προσλήψεις. Μας μένουν κάποιες λεπτομέρειες συντήρησης της μαθητικής εστίας, οπότε ολοκληρώνονται σε 15 μέρες. Από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι να φέρουμε τα παιδιά. Όσον αφορά τις προσλήψεις, πόσος κόσμος θα δουλέψει εδώ? Προσλαμβάνονται 39 άτομα. 39 άτομα. 39 θέσεις εργασίας στο Μεντάλοφο. Σαν να ανοίγουμε ένα εργοστάσιο στο Μεντάλοφο σε μια απομακρυσμένη, σε μια δύσκολη περιοχή, ας πούμε. Είναι σημαντικό για μας, σημαντικό για την επιβίωση αυτού του τόπου. Και να πούμε ότι τα 40 προσφυγόπουλα θα είναι από τη Συρία ή δεν γνωρίζουμε ακόμη τη χώρα? Δεν ξέρουμε από ποια χώρα θα είναι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Η κοινωνία του Μεντάλοφου στηρίζει όλα τα παιδιά. Ήδη το έχει αποδείξει έμπρακτα και με τα παιδιά που φέραμε από την Αλβανία. Τα έχει αγκαλιάσει αυτά τα παιδιά. Πιστεύω και είναι συγκινητικό που το λέω ότι έτσι θα αγκαλιάσουμε και τα άλλα, σαν να είναι δικά μας παιδιά. Πάντα ο Πεντάλοφος είναι φάρος ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, πρέπει να το πούμε αυτό. Έτσι, ο Πεντάλοφος είναι μια ζεστή αγκαλιά. Άρα μέσα στο Μάρτιο λογικά θα τελειώσουν οι διαδικασίες. Πιστεύουμε το πολύ μέχρι τέλη Μαρτίου να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες.